Ένα άθλημα του ψυχοκριτές μου, γιατί ο λόγος... Μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μαζί, γιατί μιλάμε με έναν προπονητή που έχει βάλει την δική του σφραγίδα στο άθλημα της συμμαχίας στην Πάτρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, πρώτα απ' όλα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αίθεια, η οποία πρέπει να λέγεται όπως πάντα. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια των αθλητών μου και της ομάδος, έχουμε καταφέρει να διαπρέπουμε και να κάνουμε επιτυχίες και να τιμάμε το σήμα της Παναχαϊκής και την ομάδα μας και την πόλη μας πάνω απ' όλα. Και τώρα έτσι, κύριε Πλέα, μιλάμε για μια Παναχαϊκή η οποία ψάχνεται ποδοσφαιρικά. Ψάχνετε μπασκετικά, αλλά πυγμαχικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στην κορφή της Ελλάδας. Πώς το εξηγείτε αυτό? Μια δεκαετία τώρα, ναι, είμαστε μέσα στις πέντε καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και μάλιστα σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, τουλάχιστον φτάνουν οι αθλητές μου στο βάθρο. Θα το χαρακτηρίσω σαν μια επιτυχία της εργασίας που προσφέρουν οι αθλητές μου για τη διάρκεια της εργασίας μας. Αλλά εκεί οφείλεται όλη η επιτυχία και πάνω απ' όλα οφείλεται και στις οικογένειές τους που βοηθάνε και στηρίζουν τους αθλητές τους. Και είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να ακούγεται ατομικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ομαδικό σε όλα τα επίπεδα. Οικογένεια, συναθλητές, ομάδα, πόλη, σπόνσορες. Είναι ομαδικό άθλημα. Εδώ όμως, κύριε Πλέα, έχουμε μια Παναχαϊκή η οποία σταθερά, το είπατε και σε επί 12 χρόνια, είναι στην κορφή, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για να επιτευχθεί από έναν σύλλογο. Είναι πολύ δύσκολο και όπως είπα, είναι οφείλεται πιο πολύ στην δουλειά. Και σύν της άλλης, υπάρχει μια μαγιά που χρησιμοποιείται μέσα στην ομάδα και αυτό λέγεται συνεργασία. Εκεί οφείλεται όλο αυτό. Και πάντα εμείς έχουμε ένα μότο μες στην ομάδα μας. Ανεβαίνω στην κορυφή για να δω τι είναι πίσω από την κορυφή. Όχι για να καθίσω στην κορυφή επάνω. Συνεχίζω τη διαδρομή μου. Αυτό κάνω με τους αθλητές μου. Δεν μας φτάνει η κορυφή. Θέλουμε και το παραπέρα. Και συνεχίζουμε και πέραμε την κορυφή. Και μιλάμε τώρα για μια διαδρομή, κύριε Πλέα, στην οποία υπάρχουν σταθερά επιτυχίες πάρα πολύ μεγάλες εντός και εκτός συνόρων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά αποτελεί την Dream Team στην ελληνική πυγμαχία, η Παναχαϊκή. Και αυτό δεν είναι μυστικό, νομίζω, είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Φέτος είχαμε την μεγάλη επιτυχία να κατακτήσουμε όλα τα πρωταθλήματα σε ομαδικό και συλλογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στις γυναίκες πήραμε το Πανκορασίδων, Κοράσίδων, Νεάνιδων, Άντερ 22 και το γυναικών. Τα κατακτήσαμε όλα σαν ομάδα και η αθλητρία μου πέρανε την πρώτη θέση ή δεύτερη, την τρίτη αντίστοιχα. Το ίδιο συνέβη και στους άντρες, και στους άντρες μάλιστα κάναμε μια πολύ καλή χαρακτηριστική πορεία. Είμαστε στις τρεις πρώτες ομάδες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στη δεύτερη θέση λογικά. Ολυμπιακός δεύτερο εμείς, είναι μια επιτυχία που τα τελευταία 12 χρόνια αποδίδει καρπούς. Είμαστε πάντα στην κορυφή. Και εδώ είναι που θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές μου, γιατί ο λόγος που προσπαθούν είναι επειδή αγαπάνε την ομάδα τους και θέλουν να ξεπερνάνε και τα όρια τους. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή τώρα, κύριε Πλέα, πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για την πυγμαχία, αυτό το οποίο παρουσιάζει η Παναχαϊκή σε άντρες και γυναίκες? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις γυναίκες ασχολούνται μέσα στην ομάδα μας τουλάχιστον 20 κορίτσια, κάνουν πρωταθλητισμό. Στους άντρες αντίστοιχα υπάρχουν αθλητές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βγάλει την ομάδα μας 4 φορές πρώτη ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λέει πάρα πολλά και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και οικονομικό μπάτζετ αντίστοιχο των πολύ μεγάλων ομάδων. Με άλλες ομάδες, έτσι, πανελλαδικά εννοείται. Ναι, εννοώ τις πολύ μεγάλες ομάδες, εννοώ τις χαρακτηριστικές ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε εσείς, ξέρετε εσείς. Και όταν τώρα μιλάμε για Νίκο Πλέα, φίλες και φίλοι, να το πούμε και αυτό, κύριε Πλέα, μιλάμε για μια οικογένεια η οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στην πυγμαχία. Έτσι, οικογενειακώς προσφέρεται πάρα πολλά ωραία πράγματα στην πυγμαχία. Αυτό με τιμάει πάρα πολύ, γιατί ζω πολύ ωραίες στιγμές με τα παιδιά μου. Ζω δηλαδή τη στιγμή που αγαπάνε. Έτυχε και μάλιστα αγαπήσαν το άθλημα και μπορούν και το κάνουν καλά χωρίς να προσβάλλουν τον εαυτό τους. Γιατί πάνω απ' όλα το φορτίο του ότι ο μπαμπάς σου είναι προπονητής, καμιά φορά δεν βλέπουν. Δυσκολεύει τα πράγματα μερικές φορές, έτσι. Μπράβο, ναι. Δεν βλέπουν την πραγματικότητα της ποιότητάς σου, αλλά θέλουν να σε χαρακτηρίσουν ότι η επιτυχία σου οφείλεται κάπου αλλού. Ευτυχώς τα παιδιά καταφέρουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και μάλιστα έχουμε ένα πρωτότυπο παγκόσμιο ρεκόρ. Δύο αδερφές να έχουν πάρει την Α κατηγορία. Και ο αδερφός τους, ο μικρότερος, να έχει πάρει το αντίστοιχο πρωτάθλημα βαμπέδων μέσα σε μια χρονιά. Άρα λοιπόν τώρα, κύριε Πλέα, έτσι μιλάμε για μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι μοναδική πανελλαδικά, νομίζω, αυτή η πυγμαχική, ονειρική εικόνα της Παναχαϊκής. Μπράβο, δεν νομίζω να είναι μόνο πανελλαδικά, που πιστεύω ότι είναι και. Πανευρωπαϊκή ακόμη. Ίσως να είναι και παραπάνω, γιατί τρία αδέρφια να έχουν κατακτήσει την ίδια χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα της χώρας τους και να έχουν διακριθεί στο εξωτερικό.
Δεν ξέρω. Δεν είναι, είναι σπάνιο φαινόμενο παγκοσμίως, έτσι τα λέγαμε τότε. Επειδή είναι δύο, ίσως σε αγώνα μπορεί να υπάρχει, αλλά δύο αδερφές και ένα, και ένα παλικάρι από την ίδια οικογένεια. Είναι λίγο δύσκολο να το αντιδράσουμε καπαλού. Τώρα, κύριε Πλέα, η Παναχαϊκή σαρώνει τα πάντα. Τι μπορεί να προσδοκά στο μέλλον πυγμαχικά ο Σύλλογος της Πάτρας? Στόχος μου, όπως σας είπα πριν, δεν είναι να φτάσω στην κορυφή. Στην κορυφή φτάσαμε. Είδαμε τι ωραία που είναι, τι καλά που είναι. Πού άλλο μπορεί να πάει η Παναχαϊκή πυγμαχικά, τι άλλο μπορεί να πετύχει? Να την κρατήσω σε επίπεδα ανταγωνιστικά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Να κρατήσω την ομάδα μαζί με τους συμπαίκτες μου σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Θέλω δηλαδή να είναι η ομάδα η οποία ο άλλος να καταλαβαίνει ότι ναι, στην Πάτρα υπάρχει η Παναχαϊκή, ναι, στην Πάτρα υπάρχει η Πυγμαχία, υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική. Δεν με ενδιαφέρει πάντα η κορυφή, όσο με ενδιαφέρει να υπάρχει διάθεση. Να υπάρχει έτσι διάθεση για να παίζουν καλό μπόξ τα παιδιά, έτσι πρώτα απ' όλα. Ναι. Να υπάρχει διάρκεια και να κρατάμε το άθλημα ψηλά. Γιατί όπως αν μη τι άλλο, το άθλημα της Πυγμαχίας στην πόλη μας είναι το άθλημα που πραγματικά χαρακτηρίζει την Πάτρα. Και νομίζω, κύριε Πλέα, ότι η Παναχαϊκή έτσι δίνει και μια πάρα πολύ καλή συνέχεια στην παράδοση που έχει η Πατραϊκή Πυγμαχία τα προηγούμενα χρόνια, τις πέρα πολύ πιο πίσω δεκαετίες, όπου και εκεί είχαμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στην Πάτρα, στην Πυγμαχία. Πάντα υπάρχει η Πάτρα που γεννάει πυγμάχους, όλα τα σωματεία, χαρακτηριστικά είναι τα σωματεία της ΕΑΠ, της Πυγμής, της Άμυνας, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν βγάλει πρωταθλητές, αξιόλογους και μάλιστα ακόμη κάποιοι τους θυμούνται με το χαρακτηρίζουν σαν τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει και να είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μιλάμε με άλλους που έχουν ασχολούνται με το άθλημα, χαρακτηρίζουν την Πάτρα πυγμαχομάνα. Και έχουν δίκιο προφανώς, έτσι έχουν δίκιο. Τώρα, ναι, κύριε Πλέα, ναι, από την άλλη πλευρά, ένα παιδί για να ασχοληθεί με την πυγμαχία είναι δύσκολο ή και επικίνδυνο ενδεχόμενα? Με τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν πλέον, γάντια που έχουν υπεραπροφητικότητα στο χτύπημα, με μεγάλο στυλιστή αντισοκ που λέμε εμείς στην πυγμαχία, με τις κάσκες, με τις μασέλες και με τους κατάλληλους εκπαιδευμένους προπονητές. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι έτσι. Ναι. Κανένα άθλημα δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο. Όταν δεν υπάρχουν τα μέτρα προστασίας, όλα τα θέματα χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. Μπορεί εμείς να βλέπουμε κάποιο άθλημα και να λέμε αυτό δεν είναι επικίνδυνο, αλλά όταν δεν υπάρχει σοβαρότητα και συνέπεια από τον αθλητή, τον προπονητή και τους διοργανωτές, χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όλα. Τώρα η Παναχαϊκή, κύριε Πλέα, από την άλλη πλευρά έχει μια πάρα πολύ καλή βιτρίνα. Υποδομή, μικρά παιδιά έχει η Παναχαϊκή, πάρα πολλά που λογικά πρέπει να έχει έτσι. Πάρα πολλά παιδιά και μαχία πάρα πολύ ο κόσμος της Πάτρας. Και τη στηρίζει πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα, τελευταία διοργάνωση που κάναμε μαζί με τον Μάριο Καπερώνη, μαζί με την Άμυνα Πατρών και σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους Ελλάδος, 28 σωματεία, που ήταν χαρακτηριστική ονομασία Spike for All, προσήλθαν 311 αθλητές από 28 σωματεία από την Ελλάδα. Μέσα στα 311 αυτά παιδιά, τα περισσότερα είχαν ακαδημίες κάτω των 12 ετών. Άρα λοιπόν και εδώ τώρα μιλάμε για μια δηλαδή πάρα πολύ καλή δουλειά που υπάρχει στις υποδομές στην Πάτρα, έτσι. Γενικά γίνεται πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή από όλα τα σωματεία της Πάτρας και μάλιστα έχουμε πολύ καλούς προπονητές. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι διαφημίζουν το άθλημα πλέον, δεν το κουράζουμε. Είναι προπονητές οι οποίοι πλέον ξέρουμε να λειτουργούμε και να συμβαδίζουμε και να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει πλέον ανταγωνισμός, υπάρχει μόνο συνεργασία. Έτσι, ακριβώς. Τώρα από την άλλη πλευρά, κύριε Πλέα, ειδικοί χώροι υπάρχουν στην Πάτρα την πυγμαχία ή ενδεχόμενα και εδώ πρέπει να γίνουν και νέοι χώροι, προπονητήρια, κλειστά γυμναστήρια, οτιδήποτε άλλο? Τα γυμναστήρια που δουλεύουν οι ομάδες είναι από τα καλύτερα γυμναστήρια στην Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα ένα προσωπικό μου όνειρο να δω και μάλλον και κάποιον άλλο προπονητών μας να υπήρχε μια αίθουσα βαρέων αθλημάτων και μάλιστα για την πυγμαχία ξεχωριστή να μπορούν να κάνουν. Δεν υπάρχει στο Τόφαλο μια τέτοια αίθουσα για βαρέα αθλήματα ή όχι? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αίθουσα στην πόλη μας τέτοια. Θα μπορούσε να γίνονται κάποιες αίθουσες Σαββατοκύριακο αγώνες. Μπορούσε και κάθε Σαββατοκύριακο να διοργανώνουμε αγώνες. Αναγκαζόμαστε και επινοικιάζουμε ή πηγαίνουμε σε κλειστά γυμναστήρια όπως ο ΕΑΚ, το γήπεδο της Παναχαϊκής. Αλλά καταλαβαίνετε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο σε αυτά τα γήπεδα λόγω μπάσκετ, βόλεϊ και άλλων αθλημάτων. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθούν ελεύθερες ώρες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, όντως. Δεν μπορούμε ή αναγκαζόμαστε να επινοικιάσουμε κάποια γήπεδα τα οποία είναι sport center άλλων ας το πούμε ακαδημιών. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να γίνεται συχνά. Άρα λοιπόν λείπει το δικό της σπίτι της Πυγμαχίας στην Πάτρα, αυτό μου λέτε από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό θα το αγαπούσα πολύ και θα έβαζα και πλάτη μαζί με τους άλλους προπονητές
αν μπορούσε ο Δήμος να μας στηρίξει σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία να γινόταν κάτι τέτοιο. Τώρα η Παναχαϊκή, ρε φλέ, από την άλλη πλευρά που είναι πρωταθλήτρια, δεν πρέπει και αυτή να έχει το δικό της πάρα πολύ μεγάλο σπίτι ενδεχόμενα από αυτό που έχει σήμερα, σαν αίθουσα πυγμαχίας? Η αίθουσα πυγμαχίας για την προπόνησή μας είναι πολύ ιδανικός ο χώρος. Μιλάμε τώρα όμως για να διοργανώνουμε διοργανώσεις. Δεν μπορεί να γίνουν και αγώνες όμως. Όχι. Δεν μπορεί. Θες την κερκίδα, θες την εξέδρα. Θες τους χώρους, τα αντίστοιχα αποδυτήρια. Χρειάζεσαι κάπως μια μεγάλη αίθουσα η οποία να έχει προδιαγραφές αγώνων. Καταλαβαίνετε εσείς. Και μιλάμε τώρα εδώ, κύριε Πλέα, για ένα άθλημα στο οποίο έχει προσφέρει τεράστιες επιτυχίες στην Πάτρα. Και είναι λίγο αρνητικό να μην έχει το δικό του σπίτι μετά από τόσα χρόνια η πυγμαχία στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Θέλω να πιστεύω ότι θα εισακουστεί αυτή τη στιγμή Μας ακούνε και από τον Δήμο, μας ακούνε και από τον Δήμο. Να τα ακούνε. Πείτε λοιπόν εδώ από τα μικρόφωνα του Δήμου ότι πρέπει να φτιάξουν το δικό μας σπίτι στην Πάτρα η πυγμαχία. Τέλος. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο και θα τους ευχαριστούσαμε πάρα πολύ. Θα ήμασταν δηλαδή πάρα πολύ τυχεροί αν γινόταν κάτι τέτοιο. Θα ήταν όνειρο αυτό δηλαδή για μας. Ναι, το λέω και πάλι. Μιλάμε για άθλημα το οποίο προσφέρει πάρα πολλές χαρές στην Πάτρα. Έτσι. Μιλάμε για επιτυχίες μεγάλες, όχι αστεία πράγματα με την πυγμαχία. Κύριε Μίλτο, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκαμε την ευκαιρία να πούμε κάτι τέτοιο και μάλιστα να το τονίσουμε. Είναι το μεράκι μας αυτή τη στιγμή να γίνει. Μα πρέπει, κύριε Πλέα, γιατί ουσιαστικά η πυγμαχία στην Πάτρα είναι το πιο αδικημένο ομαδικό άθλημα από όλα τα υπόλοιπα σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Κύριε Μίλτο, το χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε διοργάνωση που γίνεται στην πόλη μας, η εξέδρα στην πυγμαχία γεμίζει. Έχει πολλούς φίλους και ίσως να μην υπάρχει οικογένεια στην Πάτρα που να μην έχει περάσει κάποιος από το γυμναστήριο της πυγμαχίας. Να μην έχει ασχοληθεί τουλάχιστον για ένα μικρό διάστημα, να μην έχει χειροκροτήσει, να μην έχει φορέσει γάντια. Δεν νομίζω να υπάρχει. Να υπάρχει πατρινός έτσι πάρα πολύ που να μην έχει την πυγμαχία. Σωστό. Σωστό. Όλοι σίγουρα περάσαν από την πυγμαχία. Θέλετε θείος, θες παππούς, θες αδερφός. Κάποιος πέρασε από την πυγμαχία, το παιδί τους. Μακάρι να μπορέσει κάποια στιγμή ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια να μας βάλουν κάποια στιγμή ένα γήπεδο, μια αίθουσα που να μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Το δικό σας χώρο για επίσημους αγώνες όμως, όχι απλά προπονητήριο έτσι. Θα ήταν όνειρο. Θα ήταν κάτι το. Ωραία, λοιπόν, κύριε Πλέα, νομίζω να κλείσουμε με αυτό που είναι μια πάρα πολύ καλή ευχή να αποκτήσει δηλαδή η Πατραϊκή Βιβλία το δικό σπίτι και να ευχηθούμε από εδώ και πέρα πραγματικά αυτό να γίνει πραγματικότητα σε ένα διάστημα σύντομο. Ωραία, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος επίλογος. Αυτό που θα ήθελα όμως να κλείσω. Να πείτε, βεβαίως, πείτε μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αγαπήσαν την πυγμαχία, σε όσους μας υποστηρίζουν και μας στηρίζουν. Είναι πολλοί αυτοί που το κάνουν αυτό και ας είναι αθόρυβοι, να μην δεν θέλουν να παρουσιάζουν. Δημοσιότητα, δεν θέλουν δημοσιότητα, αλλά παράγουν έργο όμως, κάνουν έργο. Ναι. Στηρίζουν αθλητές μου που κανείς δεν τους ξέρει και αθλητές άλλων αθλημάτων. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους γονείς που κάνουν πολύ μεγάλη υπομονή και προσπαθούν να συντηρήσουν και να κρατήσουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Δεν είναι επιτυχίες. Είναι αυτό που η προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους, έτσι, γονείς και αθλητές. Είναι που κρατάνε τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήρια και μετά εμείς οι αθλητές και οι προπονητές. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πλέα, συγχαρητήρια και πάλι, έτσι και πάλι. Και πραγματικά πάντα η πυγμαχία να είναι ψηλά στην Πάτρα, το αξίζει και πρέπει να είναι. Να είστε καλά και πάλι. Καλά, καλή συνέχεια, κύριε Μίλτερ. Και καλές γιορτές να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στους ακροατές του Ράδιο Γάμα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα, κύριε Μάκη, από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα. 11η στροφή θα έχουμε αύριο με μια ακόμη αγωνιστική στην οποία θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, έτσι. Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Γάμα. Πράγματι, είμαστε στην 10η αγωνιστική της φετινής Α2 με πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Τώρα και μιλάμε για μια αγωνιστική στην οποία πάντως ακόμη δεν μπορούμε να πούμε έτσι με ασφάλεια κάποια προγνωστικά, κύριε Μάκη, για το πώς θα προχωρήσει το πρωτάθλημα και οι πιο πολλές ομάδες. Θέλει μια μικρή υπομονή ακόμη. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες αναφορές μας, είναι η πιο ανταγωνιστική Α2 των τελευταίων ετών, κατά την άποψή μου.